Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ, στην Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας, εδώ που μάλλον η κυβέρνηση προγραμμάτιζε τέτοιες μέρες αντί για χιλιάδες φοιτητές να έχει μόνο αστυνομικούς, χτυπά η καρδιά όλων όσων αγωνίζονται, παλεύουν για μόρφωση, δουλειά, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Η σημερινή σας εικόνα των φοιτητών που δεν σταματούν να ονειρεύονται, που διψάνε για ζωή και γνώση, που τολμούν να τα βάλουν με το σύστημα και προχωρούν μπροστά κόντρα στα εμπόδια και τις παγίδες που τους θέτει, είναι αυτός ο εφιάλτης τους που γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα από εδώ συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ορμή, πείσμα, αποφασιστικότητα, τη μάχη για τη ζωή μας. Συνεχίζουμε τη μάχη για να μην εφαρμοστεί το αντεργατικό τερατούργημα που μπορεί να ψηφίστηκε στη Βουλή, όμως είναι ήδη καταδικασμένο και απονομιμοποιημένο στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας και της νέας γενιάς. Δεν δεχόμαστε να μας γυρίσει ο Χατζηδάκης το 1900 με ένα και μόνο νομοσχέδιο. Το μέλλον μας δεν είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Είναι η δουλειά με δικαιώματα, η ζωή με αξιοπρέπεια, η ζωή με ιδανικά. Το ΚΚΕ κατάφερε να εκφράσει με τη δράση του και μέσα αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή την οργή των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών απέναντι στο αντεργατικό έκτρωμα. Οι ελπιδοφόρες απεργιακές μάχες στις 6 του Μάη, στις 10 και τις 16 του Ιούνιου, οι μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα παρά τη λυσασμένη προσπάθεια και της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, του εργοδοτικού συνδικαλισμού και των παπαγάλων τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το αντίθετο, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δυναμώσει αυτός ο ενωμένος, ο άφοβος αγώνας των εργαζομένων, της νεολαίας, εκεί που πραγματικά δίνεται η μητέρα των μαχών, στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στους χώρους μόρφωσης και στις λαϊκές γειτονιές. Συνεχίζουμε με οργάνωση, ταξική ενότητα, κοινωνική συμμαχία και αλληλεγγύη. Έτσι μένουν στα χαρτιά τέτοιοι νόμοι, έτσι πετιούνται στα σκουπίδια της ιστορίας και οι εμπνευστές τους. Είναι νίκη, φίλες και φίλοι. Οι εκατοντάδες νέοι και νέες που έκαναν για πρώτη φορά στις προηγούμενες απεργιακές μάχες το βήμα να απεργήσουν. Είναι νίκη οι τεράστιες συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα με μεγάλη συμμετοχή και της νεολαίας και των φοιτητών. Τα τραυλίσματα των κυβερνητικών παπαγάλων που συνήθως είναι μαθημένοι να κουνάνε το δάχτυλο με ύφος χιλίων καρδιναλίων προς το λαό είναι ένα πολύ μικρό, ένα απειροελάχιστο δείγμα της δύναμης που κρύβει ο οργανωμένος λαός, ο οργανωμένος αγώνας, η ορμητική είσοδος ακόμη περισσότερο σε αυτόν. Τέτοια δύναμη ένιωσαν και την ένιωσαν καλά. Ο νόμος είναι έκτρωμα, γιατί από την αρχή μέχρι το τέλος του τα δίνει πραγματικά όλα στα αφεντικά. Αποδυναμώνει τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, τον απομονώνει, τον καθιστά έρμεο στις ορέξεις του εργοδότη. Και τα εκτρώματα ποτέ δεν είχαν ούτε πρόκειται να έχουν θετικές πλευρές και θετικά σημεία, όπως πάσχιζε και πασχίζει ακόμα να αποδείξει το αντίθετο και ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, τα επιτελεία, τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο. Όσο και αν για το ίδιο συνεχίζει φιλότιμη από τη σκοπιά του προσπάθεια και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά στη μάχη των μαχών ψήφισε σχεδόν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου, γιατί τι να κάνουμε, είπε, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Τους καταλαβαίνουμε. Έδωσαν πολύ πόνο, έκαναν πολύ κόπο για να μπουν σε αυτή τη λίστα με τα καλά παιδιά των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των κορακιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι να ρισκάρεις και να παίζεις με αυτές τις μεγάλες κατακτήσεις. Είναι άραγε, ρωτάμε εμείς, θετικό μέσω της ψηφιακής κάρτας να καταγράφεται ο χρόνος που ο εργαζόμενος πάει στην τουαλέτα, τρώει στο διάλειμμα ή ξεκουράζεται? Πρώτα νομοθετούν τον εργασιακό μεσαίωνα και μετά βαφτίζουν πρόοδο και σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη ότι αυτός θα καταγράφεται ψηφιακά.
για να μην σχολιάσουμε αναλυτικά τη διάταξη για τη δήθεν προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που τι λέει, καθιστά υπεύθυνο αυτής της προστασίας εισαγωγικά και τον ίδιο τον εργοδότη ακόμα και όταν αυτός είναι ο θήτης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο νόμος λοιπόν είναι έκτρωμα και αυτό έμεινε και στα μυαλά και στα χείλη του κόσμου, γιατί δίνει συντριπτικό χτύπημα στον πυρήνα των δικαιωμάτων που οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει κυριολεκτικά με αίμα. Στον εργάσιμο χρόνο δηλαδή, τον οποίο κάνει λάστιχο αυξάνοντας το απλήρωτο μέρος της εργάσιμης μέρας, το μέρος δηλαδή κατά το οποίο ο εργαζόμενος δουλεύει αποκλειστικά για να παραχθεί το κέρδος του εργοδότη. Γιατί βάζει 1.000 εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων να συζητούν συλλογικά, να αποφασίζουν τι θα διεκδικήσουν, ποιες μορφές θα διαλέξουν για να ενωθούν και να το διεκδικήσουν αυτό, βάζει 1.000 εμπόδια στο δικαίωμά τους να απεργούν. Η δολοφονία συντρόφισσες και σύντροφοι χθες απεργού στην Ιταλία, που παρασύρθηκε από φορτηγό το οποίο επιχείρησε να σπάσει την απεργιακή φρουρά στην οποία συμμετείχε μαζί με τους συναδέλφους του, μας συγκλονίζει και δεν γίνεται να μην φέρει στο μυαλό μας όλα αυτά που όλοι ακούσαμε και στη Βουλή και στα κανάλια και έξω τις προηγούμενες μέρες. Γιατί εκεί ακριβώς οδηγεί η κατασυκοφάτηση, η ενοχοποίηση του απεργιακού δικαιώματος και του δικαιώματος των εργαζομένων να περιφρουρούν την απεργία τους. Εκεί οδηγεί η αποθράσινση, το λύσιμο στα χέρια των χεριών των εργοδοτών. Μας φέρνει βέβαια στο μυαλό και τη συντρόφισά μας, Σωτηρία Βασιλακοπούλου, φοιτήτρια της Παντίου και μέλος της ΚΝΕ, που πριν περίπου 41 χρόνια δολοφονήθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όταν μοίραζε προκηρύξεις έξω από το εργοστάσιο της ΕΤΜΑ. Θυσία που μας εμπνέει και θα μας εμπνέει πάντα, θα είναι ζωντανό σύμβολο στο σύνθημα που ξανακούστηκε όλες αυτές τις μέρες στην Αθήνα, «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια βροχιά». Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στα χιλιάδες ψέματα, στη λάσπη, σε όλα αυτά που έριξε τις προηγούμενες μέρες για το νομοσχέδιο, είπε και δύο μοναδικές αλήθειες. Η πρώτη είναι πως αυτά τα μέτρα είναι προϋπόθεση για να πάρει μπρος η ανάπτυξη, για να ξεπεραστεί η σημερινή καπιταλιστική οικονομική κρίση. Έτσι είναι. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, τα κέρδη των λίγων χτίζονται μόνο πάνω στα συντρίμια των δικαιωμάτων των πολλών στην ένταση της εκμετάλλευσής τους. Αυτό υποστηρίζει η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει όσο και να χτυπιούνται οι διάφοροι θειασότες του δίθεν δίκαιου και ανθρώπινου καπιταλισμού. Δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ το Μέρα 25 ορκίζονταν όλες τις προηγούμενες μέρες ότι το νομοσχέδιο πλήττει εξίσου και εργαζόμενους, βεβαίως, αλλά και τους σοβαρούς επενδυτές για να εξυπηρετήσει κάποιους κολλητούς του Μητσοτάκη. Γελάνε δηλαδή από τη χαρά τους και τα μουστάκια του ΣΕΒ, των ξενοδόχων και άλλων υγιών επενδυτών. Είναι τόσο προοδευτικά αυτά που ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα είπε στη Βουλή και ο ψεκασμένος ακροδεξιός Βελόπουλος. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι το 8ωρο, όπως το έχουμε γνωρίσει όσοι το έχουν γνωρίσει, είναι πλέον ξεπερασμένο. Συμφωνούμε 100%. Άλλωστε, νομοθετήθηκε πριν από 100 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει μια ασύλληπτη άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, που συνεχίζεται με μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής, αυτά που ονομάζουν ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, παράγονται περισσότερα από όσα παράγονταν κάποτε σε μια εβδομάδα. Και γι' αυτό σύγχρονο σήμερα είναι το αίτημα για γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Σε 7 ώρες την ημέρα, 35 ώρες την εβδομάδα, με αύξηση των αποδοχών. Σύγχρονο σήμερα είναι στο περισσότερο ελεύθερο χρόνο η νέα γενιά να έχει ποιοτικές δωρεάν δυνατότητες αξιοποίησής του. Πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, χρόνο για να ασχοληθεί με ό,τι θέλει. Σύγχρονη σήμερα είναι η απέτηση που σωστά έχετε κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην αναγκάζονται να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους.
πόσο μάλλον αυτό που ακούσαμε να δουλεύουν και δεκάωρα ορισμένες μέρες, όπως μας είπαν αυτοί οι απίθανοι τύποι, για να μπορούν μία μέρα τη βδομάδα ή κάποιες μέρες το μήνα να πάρουν μερικά ρεπό για να διαβάσουν για την εξεταστική τους. Καλά, ότι δεν έχουν περάσει καν έξω από χώρο δουλειάς, το ξέραμε. Αλλά φοιτητές έχουν υπάρξει σίγουρα. Για να λένε τέτοιες παρούφες, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε πώς πήραν αυτοί οι άνθρωποι τα πτυχία τους. Όλα αυτά είναι σήμερα απολύτως ρεαλιστικά. Εμπόδιο στην πραγματοποίησή τους μπαίνει αυτό το σύστημα ζόμπι, ο καπιταλισμός που συνεχίζει να επιβιώνει πίνοντας το αίμα των εργαζομένων και υποθηκεύοντας το μέλλον των νέων. Γι' αυτό και η καθημερινή μας δράση, η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αποτελεί τη μόνη πραγματικά ριζοσπαστική απάντηση. Δράση που στοχεύει στη σφυριλάτηση ενός κινήματος οργανωμένου, βαθιά ριζωμένου στους φόρους δουλειάς και μόρφωσης στις λαϊκές γειτονιές, χειραφετημένου από τη στρατηγική των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεών τους, των διεθνών καπιταλιστικών ενώσεων και συμμάχων τους. Ένα κίνημα που αναδεικνύεται ως ο μόνιμος και ο σταθερός αντίπαλος του εκμεταλλευτικού συστήματος και σήμερα και αύριο και μέχρι την τελική οριστική ανατροπή του, και όχι ένα κίνημα ασανσέρ για να ανεποκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις που στην τελική ασπάζονται τα ίδια ιερά και όσια. Παλιά και νέα μνημόνια, υπερμνημόνια σήμερα για τους λαούς της Ευρώπης, όπως είναι το τελευταίο που ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως όλοι μαζί, πάντα και σταθερά, τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που εκτός όλων των άλλων, και για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν διαβάσει, φέρνουν, προβλέπεται να φέρουν για το 2021 την Ελλάδα πρώτη σε στρατιωτικές δαπάνες σε αναλογία προς το ΑΕΠ, σε στρατιωτικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, πρώτη ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για φέτος, την ώρα που ο λαός υποφέρει, την ώρα που δεκάδες φορές εσείς οι φοιτητές με διεκδικήσεις σας παίρνατε απάντηση ότι δεν γίνονται αυτά που λέτε, δεν έχουμε λεφτά, δεν είναι ρεαλιστικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα δώσατε φέτος, αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά, μεγάλες μάχες και νομίζουμε ότι τα καταφέρατε. Κρατήσατε ζωντανά τα πανεπιστήμια με τις πρωτοβουλίες των φοιτητικών σας συλλόγων, με τις διαζώσεις διαλέξεις, με τις πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες, με τις γενικές συνελεύσεις, τις συναντήσεις των πρωτοετών φοιτητών, που αν αυτές δεν είχαν γίνει, ακόμα αυτά τα παιδιά δεν θα είχαν δει πώς είναι μέσα στο πανεπιστήμιο τους. Αποδείξατε πως είναι και αναγκαίο και ρεαλιστικό να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια για τους φοιτητές όλης της χώρας. Σπάσατε στην πράξη το φόβο τις απαγορεύσεις με τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια και κόντρα σε όλους αυτούς που ήθελαν να σας κλείσουν το στόμα, κόντρα σε όλους αυτούς που σας καλούσανε κάντε υπομονή και θα λογαριαστούμε μετά, κόντρα σε αυτούς που για άλλη μια φορά θέλησαν να περάσουν ένα νομοσχέδιο για την παιδεία με κλειστά πανεπιστήμια ανοίχτα όπως έχουν κάνει στο παρελθόν και στα σχολεία. Δεν τους πέρασε. Φίλες και φίλοι, είναι πια καθαρό. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν τους πέρασε. Ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη έχει κουρελιαστεί στη συνείδηση της πλειοψηφίας των φοιτητών. Το 81% των φοιτητών σε δικές τους κιόλας μετρήσεις τον απορρίπτει. Λέει ότι είναι για τα σκουπίδια και εκεί πρέπει να καταλήξει. Θα φροντίσετε εσείς οι ίδιοι γι' αυτό. Όπως αποδείξατε με την αναβολή εισόδου της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στις σχολές για του χρόνου, είναι στο χέρι των φοιτητών, είναι στο χέρι των αγώνων σας να γίνει αναβολή επαόριστον. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όσο περισσότερο το Πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις κοινωνικές ανάγκες και τις προσδοκίες των φοιτητών,
τόσο περισσότερο θα προσπαθούν και να το προστατεύουν, έτσι καταλαβαίνουν, από την νεανική συλλογική αμφισβήτηση και διεκδίκηση. Το να διεκδικείτε δωρεάν σπουδές χωρίς ταξικούς φραγμούς δεν χωράει στο πανεπιστήμιο της επιχειρηματικής λειτουργίας που πουλάει τα πάντα, πτυχία, σεμινάρια κατάρτισης, πατέντες μέχρι ερευνητικά αποτελέσματα και spin-off εταιρείες. Ο αγώνας σας για ολοκληρωμένη γνώση, για πρόσβαση στο επάγγελμα δεν χωράει στο πανεπιστήμιο των εφήμερων δεξιοτήτων, των πτυχίων πολλών ταχυτήτων. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, και αυτό το πανεπιστήμιο έρχεται να υπηρετήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, οι πειθαρχικές διώξεις, το νέο σπουδαστικό της ασφάλειας που πρόσφατα έπιασε και δουλειά επιδιώκοντας να φακελώσει τους προέδρους των φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά που έφερε φέτος η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνουν νόμους παλιότερους, πορίσματα παλιότερα όπως εκείνο του Παρασκευόπουλου, προηγούμενων κυβερνήσεων. Συμπληρώνουν τον τρομονόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί έγκλημα τη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Συμπληρώνει και τις εκθέσεις της Αμερικάνικης Πρεσβείας από το 2009 κιόλας για το πρόβλημα, έλεγε, του ασύλου και της πολιτικοποίησης των φοιτητών στην Ελλάδα. Η ένταση λοιπόν της καταστολής δεν είναι κάποιο είδους αιμονή της Νέας Δημοκρατίας, όπως μπορεί κάποιος καλοπροαίρετα να νομίζει, αλλά και όπως υποστηρίζουν διάφοροι, και όχι μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλοι που κλείνουν το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ένταση της καταστολής και στις σχολές, όπως και στους χώρους δουλειάς, όπως παντού, είναι επιλογή που απορρέει από τη στρατηγική του κεφαλαίου για πανεπιστήμια καθαρά αποσφυρωμένα από τη συλλογική διεκδίκηση και δράση, από τη συλλογική συζήτηση. Αυτή είναι η στρατηγική που υλοποιεί και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, αλλά και αυτή η στρατηγική που πιστεύει βαθιά μέσα του και το ομολογεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ομολόγησε πρόσφατα σε δημοσίευμα στην Αύγη την εφημερίδα του? Ο αντεργοτικός, λέει, νόμος, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η εκχώρηση του εσύ στους ιδιώτες δημιουργούν νέα δεδομένα, αρνητικά δεδομένα. Πρακτικά, λέει, η επόμενη κυβέρνηση θα θέλει να τα ξυλώσει αυτά, αλλά δεν θα μπορεί. Τι μας λέει δηλαδή εδώ? Προετοιμάζει ξανά το έδαφος της καμένης γης, ομολογεί ότι τα περί ξυλώματος νομοσχεδίων και ξυλώματος αντιλαϊκών μέτρων είναι άλλη μια φάρσα, φάρσα που πολλοί από εμάς τη ζήσαμε και στην πρεμιέρα της με την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο. Πλέον υπάρχει πείρα, πολύτιμη πείρα, που δείχνει ότι και αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις και αν αλλάζουν οι Υπουργοί Παιδείας, τα κεντρικά σημεία των νόμων για την παιδεία όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά ζουν και βασιλεύουν, το ένα συμπληρώνει το άλλο, εξυγχρονίζονται προς το χειρότερο για τα συμφέροντα των φοιτητών, αλλά και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ποια είναι αυτά? Η επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ, αυτό που διαφημίζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα καλύπτουν τα πανεπιστήμια το κόστος λειτουργίας τους με την πώληση και άλλων υπηρεσιών στους φοιτητές που πλέον έχουν μετατραπεί σε πελάτες. Αυτό υπηρέτησε άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, την ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού με δίδακτρα. Μήπως δεν ήταν μαζί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που εξίσωσαν τα πτυχία των πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων? Μήπως δεν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση που ανοιγόκλεινε τμήματα με κριτήρια της αγοράς, που ενίσχυσε την κατηγοριοποίηση των πτυχίων και των τμήματων, στρώνοντας έτσι το έδαφος και σήμερα για νέο γύρο στη Νέα Δημοκρατία συγχωνεύσεων και ίδρυση τριετών προγραμμάτων φοίτησης? Μήπως δεν είναι και οι δυο τους αυτοί που διεύρυναν και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα το θεσμό της ελαστικής εργασίας στα πανεπιστήμια, που έχει φτάσει στο πάτωμα ο κρατικός προϋπολογισμός για την παιδεία και οι δαπάνες στον προϋπολογισμό των ιδρυμάτων? Ο ένας λοιπόν προχωράει το έργο του άλλου και οι δυο φτιάχνουν ένα πανεπιστήμιο αποκρουστικό για τη νέα γενιά, και όσο πιο αντιδραστικό αυτό γίνεται, τόσο περισσότερο προσπαθούν να το ντύσουν με όμορφες λεξούλες, συνθήματα, για να εμφανίσουν το παλιό σαν νέο. Μιλάνε σήμερα για την κινητικότητα των επιστημόνων,
και με την πολιτική τους επί της ουσίας οδηγούν τους νέους, γιατί αυτή είναι η κινητικότητα, σε μια διαρκή οδύσσια βιογραφικών, πιστοποιητικών για μια θέση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για ένα οχτάμινο πρόγραμμα. Αναγκάζουν χιλιάδες από φίτους της χώρας μας να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Μιλάνε για την ανάγκη, το πτυχίο λένε να προσφέρει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που σήμερα ζητάει η αγορά εργασίας, όταν οι ίδιοι βιομήχανοι παραδέχονται ότι ο χρόνος ζωής αυτών των δεξιοτήτων μειώνεται σε 5 με 2,5 χρόνια λόγω των τεχνολογικών αλλαγών. Δηλαδή, πτυχία με ημερομηνία λήξης, αντί για την κατάκτηση του απαραίτητου επιστημονικού υπόβαθρου που θα επιτρέπει και την παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας, της επιστήμης και του ίδιου του επαγγέλματος. Μιλάνε για σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις, ότι αυτό την πάει μπροστά, το πατεντάρισμα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Θυμίζουμε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca παράχθηκε από το κρατικό και δημόσιο κατά τα άλλα Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μέσα από τη συλλογική δουλειά επιστημόνων και άλλου δυναμικού, και τελικά όλη αυτή η δουλειά, το αποτέλεσμά της, το προϊόν της, έγινε ιδιοκτησία, έγινε περιουσία του συγκεκριμένου μονοπωλιακού ομίλου που το αξιοποιεί όχι για την ανθρώπινη ζωή, το αξιοποιεί για μεγαλύτερη κερδοφορία, ως όπλο στον ανταγωνισμό με άλλα μεγάλα φαρμακευτικά μονοπόλια. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, με την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερο, τρίτο πλάνο, κάτω πάντα από τα κέρδη τους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία λοιπόν, η ελεύθερη διάκριση της έρευνας και της γνώσης, είναι τελικά η μεγάλη χαμένη απέναντι στην ελευθερία του επιχειρήν, με το κόστος σήμερα εν μέσω πανδημίας να μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Μιλάνε τελευταία για τον εξυγχρονισμό των φοιτητικών συλλόγων. Τι εννοούν? Εννοούν την αντικατάσταση των ζωντανών συλλογικών διαδικασιών, της συζήτησης, της αντιπαράθεσης θέσεων αρχών με απρόσωπες διαβλητές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με like και dislike, και τελικά με φοιτητές παράγοντες που μπορεί και να μην τους ξέρει κανένας, που θα τους διώχνουμε όλοι να πάνε να διαπραγματευτούν με τις διοικήσεις και τα υπουργεία για το πώς θα χάσουν οι φοιτητές. Ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα? Οι δηλώσεις Κεραμέως λέει για ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Επειδή, να την ενημερώσουμε, δεν έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, οι φοιτητικοί σύλλογοι στην Ελλάδα δεν είναι αδελφότητες. Είναι φοιτητικοί σύλλογοι με καταστατικά, με αρχές, έχουν κατακτήσει τη λειτουργία τους, την παρουσία τους με σκληρούς αγώνες ακόμα και μέσα στη Χούντα, και δεν πρόκειται να αριθμιστεί αυτή η λειτουργία τους ούτε από νόμους, ούτε από χουντικά διατάγματα. Δεν ξέρουμε αν η ΔΑΠ, η παράταξη που, όπως αποδείχθηκε για τον τελευταίο 1,5 χρόνο, η παράταξη των κλειστών σχολών, της καταστολής των διαγραφών των φοιτητών και των κολεγίων, θέλει να ξεπλύνει τις αμαρτίες της και να κρυφτεί πίσω από τη μάσκα των ενιαίων ψηφοδελτίων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, για να μην γευτεί την απαραίτητη ευγνωμοσύνη των φοιτητών. Βέβαια, αυτός που πραγματικά το τερμάτισε στο συγκεκριμένο θέμα ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, που από μόνος του, πριν καλά-καλά περάσουν μια ολόκληρη μέρα από τη δήλωση της Κεραμέως, ζήτησε την κατάργηση της πασπουδαστικής, την ψηφοδελτίου δηλαδή, που στηρίζει οι κνές στις εκλογές των φοιτητών. Δεν ξέρουμε πώς εκλέγεται ο κύριος Βαρουφάκης πρόεδρος στο Μέρα 25, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ή αν είναι ισόβιος μονάρχης σε ένα αμυγός, σε ένα ακόμη αμυγός αρχηγικό κόμμα. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι στην Ελλάδα, παρότι πολλοί έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν και θα προσπαθούν για το αντίθετο, υπάρχει φοιτητικό κίνημα, υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι με ζωντανές διαδικασίες, γίνονται φοιτητικές βεβαίως εκλογές, όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει τους εκπροσώπους του, να βάζει υποψηφιότητα είτε μέσω μιας παράταξης είτε και ατομικά με άλλους ομοειδεάτες συναδέλφους του. Αυτοί οι σύλλογοι, με τις αδυναμίες τους, με τα προβλήματα που συζητάμε και προσπαθούμε να λύσουμε, ήταν το μόνο στήριγμα που είχαν οι φοιτητές την περίοδο που οι σχολές ήταν κλειστές και οι ίδιοι παρατημένοι στην τύχη τους. Ξαναλέμε, τα παραπάνω έχουν κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες και δεν πρόκειται οι σημερινές γενιές των φοιτητών να τα χαρίσουν έτσι απλά, θα δώσουν μάχες. Και προειδοποιούμε και από εδώ την κυβέρνηση.
αν τολμήσουν να το φέρουν, θα φάνε για ακόμα μια φορά τα μούτρα τους. Κυρίως όμως, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους εσάς, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλης της χώρας. Τώρα είναι ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που πραγματικά φοβούνται. Να είναι η επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ορόσημο στην άνοδο της συλλογικής πάλης, της οργάνωσης στους φοιτητικούς συλλόγους, της συλλογικής διεκδίκησης και όσων πραγματικά οι φοιτητές έχουν ανάγκη. Να γίνει αυτή η πείρα από την περίοδο της πανδημίας και των κλειστών σχολών δράση χιλιάδων, που όπως ξεπέρασαν μέσα στη μάχη τώρα την αδράνεια συλλόγων που κυριαρχούσαν η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, θα πάρουν ξανά την υπόθεση στα χέρια τους. Θα πραγματοποιήσουν μαζικές διαδικασίες, θα πραγματοποιήσουν φοιτητικές εκλογές το συντομότερο δυνατό, για να γίνει και εκεί ένα μεγάλο βήμα στην αλλαγή συσχετισμών, να γίνουν τελικά, φίλες και φίλοι, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φορείς, η έκφραση της μαζικής αντεπίθεσης των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια. Και είναι πραγματικά σε αυτή την υπόθεση ελπιδοφόρο ότι μέσα στις συνθήκες της πανδημίας πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών του ΜΑΣ, στην οποία συμμετείχαν 67 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, επιτροπές αγώνα, εκλεγμένοι συνδικαλιστές. Και αυτή η αύξηση της εισπύρωσής του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι ένα μεγάλο βήμα, ένα όπλο στην πορεία ανασύνταξης του φοιτητικού κινήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, της δράσης μας δηλαδή μέσα στο φοιτητικό κίνημα, όχι μόνο τα μέλη της ΚΝΕ, όχι μόνο οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι οι φοιτητές έχουμε πλέον ακόμα ένα ισχυρό όπλο. Την πρόταση του ΚΚΕ που εκδόθηκε πρόσφατα για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών. Για ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, που θα στηρίζει τους νέους και τις νέες τις σπουδές τους. Πλήρως τελεχωμένο, με μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, για να μπορεί να στηρίζει πρακτικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες σπουδές των φοιτητών και την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ζωής του λαού. Για ένα πανεπιστήμιο που θα προάγει τη συζήτηση, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, με κατοχυρωμένες τις δημοκρατικές ελευθερίες, τη δυνατότητα των φοιτητικών συλλόγων να έχουν λόγο, συμβολή στην ανάπτυξη ενός πανεπιστημίου για το λαό. Με διασφάλιση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και έρευνας, ώστε να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς, πατέντες κλπ. Για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Για ένα πανεπιστήμιο που θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών, που θα δίνουν στους φοιτητές όλο το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για να ασκήσουν το επάγγελμά τους, για να παρακολουθούν τις σχετικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας, με κοινωνική ευθύνη, με αλληλεγγύη και με κριτική σκέψη. Τελικά μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που έχει απαλλαγεί από τα δεσμά της αγοράς το κριτήριο του κέρδους, που θέτει τα επιστημονικά και ερευνητικά επιτεύγματα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για την ελάφρυνση των ανθρώπων του μόχθου των εργαζομένων, την αντιμετώπιση ασθενειών, τη γενική βελτίωση του επίπεδου ζωής των εργαζομένων. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι σύγχρονη, είναι ρεαλιστική, γιατί στηρίζεται στις δυνατότητες της εποχής μας. Στηρίζεται στις κατακτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή δεν φωτίζει μόνο τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αλλάξει ρότα το πανεπιστήμιο. Είναι σήμερα ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Γιατί αποκαλύπτονται πολύ γλαφυρά μέσα οι αιτίες των αντιδραστικών αλλαγών στην εκπαίδευση. Επιτρέπει στο κίνημα σήμερα να μην παγιδεύεται, να μην εγκλωβίζεται σε αδιέξοδες λύσεις, αλλά να στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο. Η πρόταση αυτή μπορεί να συμβάλλει σήμερα στη συζήτηση στο φοιτητικό κίνημα για να διαμορφωθούν πιο επιθετικές διεκδικήσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών
και με αυτόν τον τρόπο πρακτικά θα περάσει το φοιτητικό κίνημα σε αντεπίθεση, όχι μόνο να εγκλωβίζεται στην άμυνα για το πόσο θα χάσουν οι φοιτητές, αλλά να βγει μπροστά, να αποσπά κατακτήσεις, να δίνει ελπίδα και προοπτική σε αυτούς που συμμετέχουν στο καθημερινό αγώνα. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να την προμηθευτούμε, όσο γίνεται περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες, να συζητήσουμε πλατιά, να ακούσουμε και γνώμες και άλλα και να προχωρήσουμε με αυτό γερά. Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο πανδημίας και lockdown, μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που ήρθανε τα πάνω κάτω, στον 1,5 χρόνο με τα απανωτά αντιλαϊκά κυβερνητικά μέτρα που ικανοποιούν και τα πιο τρελά όνειρα όσων συζουμίζουν το λαό μας, το κόμμα μας δεν σταμάτησε στιγμή τη δράση του. Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα του λαού, την υγεία του. Πήγε κόντρα σε ανορθολογικές θεωρίες επικίνδυνες για το λαό και το κίνημα και βολικές για το σύστημα, λογικές που υιοθετήθηκαν από ακροδεξιούς μέχρι και διάφορες γκρούπες δίθεν αντιεξουσιαστών. Δεν θα ήταν ίδια τα πράγματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κρατούσαν στάση αναμονής. Αν δεν βροντοφωνάζαμε από την πρώτη στιγμή ότι και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, αν δεν σπάγαμε το φόβο και την τρομοκρατία στην πράξη, αν δεν γινόταν πράξη τελικά το σύνθημα της οργανωμένης απειθαρχίας απέναντι σε κάθε αδικία. Ο πάγος πάντα σπάει από τους πρωτοπόρους, από αυτούς που βγαίνουν μπροστά και βαδίζουν πάντα μπροστά. Άλλωστε δεν έχει υπάρξει στιγμή όσο υπάρχει το κόμμα μας που δεν ήταν μπροστά το ΚΚΕ πρωταγωνιστής στους αγώνες και στην πάλη του λαού μας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στην καρδιά της πανδημίας και του πολέμου, όπως και εκείνοι έλεγαν. Την κινητοποίηση των υγειονομικών, από τις πρώτες κινητοποίησεις σε όλο τον κόσμο έξω από το Υπουργείο Υγείας, πολύ πριν ακόμα σκάσουν τα φωνικά απανωτά κύματα της πανδημίας και τότε, από τότε, ζητούσαν οι κομμουνιστές γιατροί και άλλοι αγωνιστές άμεσα μέτρα εξοπλισμού προσλήψης σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη δράση των σωματείων για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, όταν η εργοδοτική αυθαιρεσία έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή τους για να διασφαλίσει τα κέρδη της, να μην σταματήσουνται μια μέρα η παραγωγή, ακόμα και αν υπήρχε κρούσμα κορονοϊού. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια εξέταση νομιμοφροσύνης. Επαναλάμβανε σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμος να βάλει πλάτη παντού, όπως έκανε και προχτές στη Βουλή. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό το θα λογαριαστούμε μετά έχει μεταφραστεί στο να έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα ξεχάσει την Πρωτομαγιά του 2020, την ιστορική συγκέντρωση στο Σύνταγμα που έκανε το γύρο του κόσμου κόντρα στις απαγορεύσεις, κόντρα στο γενικότερο κλίμα υποταγής και συγγύης νεκροταφείου που ήθελαν να επιβάλλουν κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξεχνάμε τις μεγαλειώδεις μαθητικές κινητοποιήσεις με την καθοριστική συμβολή της ΚΝΕ που έδωσαν αγωνιστική ανάσα ελπίδας τότε και στους μαθητές και στους μεγαλύτερους μέσα στο ζόφο της καραντίνας. Και βεβαίως, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη, τη διπλή διαδήλωση του ΚΚΕ στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το πρωί και στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα που χτυπήθηκε και άγρια από δακρυγόνα και άβρες. Σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα σε όλους αυτούς τους νέους και τις νέες που αναγνωρίζουν όλα τα παραπάνω, αλλά μπορεί ακόμα να έχουν επιφυλάξεις για το ΚΚΕ ή και να στηρίζουν και άλλες δυνάμεις. Όλους αυτούς που αισθάνονται αριστεροί, προοδευτικοί, αντισυστημικοί, έχουν παλέψει, έχουν αντισταθεί, έχουν βάλει στο στόχαστρό τους την κυβερνητική πολιτική, έχουν αγωνιστεί ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση. Τους καλούμε να σκεφτούν και ορισμένα πιο χρήσιμα συμπεράσματα της περίοδου, που μπορεί να είναι και λίγο να φαίνονται κρυφά. Από το τελευταίο διάστημα,
από τις τάσεις συγκεκριμένων δυνάμεων αυτές τις μέρες με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά να σκεφτούν πώς πρέπει να μπορεί να οργανώνεται μια απεργία κόντρα σε θεούς και δαίμονες και όχι να σπάει από δίθεν αγανακτισμένους ταξιδιώτες. Από το πώς πρέπει και μπορούν να αγκαλιάζονται τα αιτήματα των εργαζομένων των σωματείων από χιλιάδες λαού και όχι να απομονώνεσαι από το σχεδιασμό εκατοντάδων σωματείων. Από το πώς μπορεί να εκφράζεται ενιαία απεργιακή απάντηση που στραπατσάρει το σχεδιασμό του εργατοπατερισμού και της ΓΕΣΕ, της κυβέρνησης και όχι να διευκολύνεις πιθανά και το έργο των κυβερνητικών με προσπαθώντας και αυτοί αξιοποιώντας τέτοιες ενέργειες να ενσωματώνουν νέες αντιδραστικές διατάξεις όπως και έγινε στο τερατούργημα Χατζηδάκη. Τελικά, γιατί αφορά και άλλες φάσεις του κινήματος, από το πώς μπορεί ο ακραίος τυχοδιοκτισμός, η απουσία επαφής με πλατιές λαϊκές εργατικές μάζες, αλλά και το αντικουκουέ μένος, να οδηγούν το κίνημα σε πολύ μεγάλες περιπέτειες μέχρι και προβοκάτσιες. Απευθυνόμαστε λοιπόν συντρόφισσες και σύντροφοι σε όλους αυτούς και σε όλη την νεολαία, λέγοντας ότι σε αυτό το σκηνικό που σήμερα έχει στηθεί, έχει διαμορφωθεί, ένα είναι το πραγματικό ζητούμενο. Να είναι δυνατό το ΚΚΕ, να είναι δυνατή η ΚΝΕ για να παλέψουμε όλοι πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά στα σωματεία, στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, στους συλλόγους, εκεί που σπουδάζει η νέα γενιά. Να ενισχύει η αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή πάλης, να οικοδομείται η κοινωνική συμμαχία σε αυτή την κατεύθυνση, να φτάνουν ακόμη πιο πλατιά οι επαναστατικές ιδέες, να πληθύνουν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι πραγματικά πρωτοπόροι και καινοτόμοι της εποχής μας. Και γι' αυτό το ΚΚΕ έχει θέσει υψηλούς στόχους και στο 21ο συνέδριό του που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και που το σύνθημά του έφτασε σε όλη τη χώρα. Δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους νέους και τους κάνουμε μια ερώτηση και θέλουμε να απαντήσουμε το χέρι στην καρδιά. Πώς θα ήταν τα πράγματα αν το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, είχαν περισσότερες δυνάμεις μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα πανεπιστήμια, παντού, περισσότερες δυνάμεις μέσα στο κίνημα. Με ευκολία το ξέρουμε, η πλειοψηφία του λαού μας, η πλειοψηφία της νέας γενιάς, ακόμα και σε αστικές έρευνες και δημοσκοπήσεις, απαντάει ότι θα ήταν καλύτερα, ότι χρειάζεται ο ελληνικός λαός ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Και τα παραπάνω δεν είναι μια υποθήκη εργασίας. Αφορούν τελικά τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αυτό στο μυαλό μας, τώρα είναι η ώρα που η ΚΝΕ πρέπει και μπορεί να δυναμώσει πιο αποφασιστικά. Τώρα είναι η ώρα όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες που κάναμε μαζί τους κινητοποιήσεις, δράσεις, συζητήσαμε, οργανώσαμε μαζί τον αγώνα, συζητήσαμε, όλοι όσοι προβληματίζονται για όσα γίνονται γύρω τους, όλοι όσοι εκτιμούν για όλα τα παραπάνω τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να ενταχθούν στις γραμμές της ΚΝΕ. Γιατί μόνο μέσα από εκεί και με τη δράση μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμβολή ενός νέου σήμερα να κερδίσει τη ζωή του, να κερδίσει το μέλλον που του στερούν. Ως πρωτοπόρος αγωνιστής ανάμεσα στους συναδέλφους, στους συμφοιτητές του, καινοτόμος, επαναστάτης και με σχέδιο και με πολλές αιτίες. Μέσα σε ένα συλλογικά οργανωμένο πρόγραμμα και σχέδιο για την αλλαγή της κοινωνίας, για το γκρέμισμα του γερασμένου αυτού κόσμου του καπιταλισμού. Μέσα από την οργανωμένη ζωή, μέσα από την κοινή προσπάθεια του καθενός και με άλλους συντρόφους, με άλλα παιδιά, μέλη της ΚΝΕ που γνωρίζετε κι εσείς, η προσωπικότητα, η γνώμη, οι κλήσεις του καθενός πραγματικά αποκτούν περιεχόμενο που αντιστοιχεί στην ταξική του θέση, στα πραγματικά συμφέροντα των νέων των λαϊκών οικογενειών. Δρώντας μέσα στην νεολαία,
παλεύουμε, μας απασχολεί κάθε πρόβλημα, μας απασχολεί κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και πώς θα την προσπερνάμε. Μιλάμε ανοιχτά και εξάστερα για τις επιδιώξεις μας, το χαρακτήρα της οργάνωσής μας. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στη γνώμη, στην κριτική παρατήρηση, επιδιώκουμε την κοινή δράση στην πραγματική ζωή. Δεν μαζεύουμε likes για τις θέσεις μας, αλλά μετράμε διαρκώς τις δυνάμεις μας εκεί που κρίνεται η υπόθεσή μας. Εκεί που ζει, σπουδάζει, εργάζεται η νεολαία, εκεί που κρίνεται κατά πόσο η δύναμη των ιδεών και της θέλησης των νέων κομμουνιστών γίνεται μαζί με άλλους νέους πραγματική υλική δύναμη που ανατρέπει το παλιό και χτίζει το καινούριο. Και η οργάνωσή μας είναι ένα τέτοιο επαναστατικό σχολείο που σε μαθαίνει να πορεύεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει δεσμεύσεις και είναι ατομική επιλογή βεβαίως. Δεσμεύσεις μας είναι να σκύβουμε μόνο όταν είναι να αφουγκραστούμε τα βάσονα και τις δυσκολίες της νεολαίας. Δεσμεύσεις μας είναι να γινόμαστε πραγματικοί μαχητές όταν αγωνιζόμαστε για το δίκαιο του λαού. Να αισθανόμαστε την αδικία που βιώνει ο καταπιεσμένος σαν να είναι δική μας, να μην συμβιβαζόμαστε με τις δυσκολίες της εποχής. Η διαμόρφωση τέτοια στάση ζωής, η επιλογή αυτή φοβίζει και τρομοκρατεί κυριολεκτικά το σύστημα, τα κόμματα που το υπηρετούν και διάφορους μηχανισμούς. Όπως αμόλυσε πρόσφατα ξανά διάφορα ψεκασμένα φασιστάκια που έχουν κύρια έγνοια και κοιμούνται και ξυπνάνε με το τι κάνει το κουκουέ και η ΚΝΕ, δείχνοντας και τον πόνο τους και τη στόχευσή τους να προσπαθούν να τρομοκρατήσουν πρωτοπόρους φοιτητές και φοιτήτριες. Για ακόμα μια φορά και από τη συντρόφισά μας εκεί και παντού, πήραν την απάντησή που τους αρμόζει, όπως έχει γίνει επανειλημμένα στα σχολεία, στις σχολές της χώρας, σε όλες τις λαϊκές γειτονιές και έτσι θα συνεχιστεί. Οι συνθήκες μπορεί κάποιες φορές να φαντάζουν δύσκολες μέσα στη δράση μας. Επιδρά ο βαρύς αρνητικός συσχετισμός παγκόσμια. Όμως, επιλογή υποταγή σε αυτόν τον κόμμα μας, την επιλογή αυτή, την έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Με τον αντικομουνισμό τους, το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, στη διαδήλωση, το να βάλουν χέρι στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους παντού, δείχνουν ότι παίρνουν προληπτικά μέτρα γιατί γνωρίζουν τη δύναμη αυτή που έχουν οι εργαζόμενοι, γνωρίζουν και τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να γεννήσουν μαζί με την οργανωμένη λαϊκή δράση σε συνάντηση με τις επαναστατικές ιδέες, μεγάλες εξελίξεις. Όσο και να θέλουν να πείσουν ότι αυτά είναι ξεπερασμένα και παλαιομοδίτικα, τελικά όλα με αυτά ασχολούνται. Ταυτόχρονα βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα μέσα από όλη την πολιτική δραστηριότητα της ΚΝΕ και τη δική σας δραστηριότητα εδώ στην Αθήνα ότι η αναζήτηση, το ενδιαφέρον για το ποια μπορεί να είναι η διέξοδος για την νεολαία μεγαλώνουν σε περισσότερους νέους. Άρα γινόμαστε πιο πολλοί, πιο ικανοί. Μπαίνουμε αποφασιστικά μπροστά για την ανάπτυξη των αγώνων της νεολαίας. Να γίνουμε πιο ικανοί να συνδέουμε αυτούς τους αγώνες για τα ζητήματα της μόρφωσης, της δουλειάς, να τα συνδέουμε με μια προοπτική, την πάλι για την οριστική διέξοδο από αυτό το φαύλο κύκλο της καταπίεσης. Το δικό μας New Deal μπορούμε να το πούμε, την πάλι για την κοινωνία της πραγματικής απελευθέρωσης του ανθρώπου, την πάλι για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε όλες και όλους. Για να γράψουμε εμείς το σενάριο της ζωής μας. Ένα σενάριο με πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους, το λαό, όλους αυτούς που παράγουν τον πλούτο με τα χέρια και το μυαλό τους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.